Ξεκινάμε τις διαδικασίες για ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ένα βήμα προς την κυβέρνηση της αριστεράς. Ένα βήμα για την ανασυγκρότηση του τόπου. Και αυτό το βήμα προϋποθέτει να είμαστε πρώτα εμείς έτοιμοι να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον τόπο αν δεν είμαστε εμείς έτοιμοι να αλλάξουμε. Πριν ο γραμματέας Νομαρχιακής μίλησε για τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας κάτι, θα παρακάμψω βέβαια αυτά τα κολακευτικά που είπε για μένα, διότι δεν μου αξίζουν. Δεν είμαστε στην εποχή. Ούτε πρέπει εμείς να κατασκευάζουμε ή να θέλουμε να κατασκευάσουμε ηγέτες αυτοκράτορες. Τα κινήματα και ο λαός φτιάχνει τους ηγέτες. Όχι οι ηγέτες, τα κινήματα και τους λαούς. Όμως προσέξτε. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε κανεί, όπω λέει και η Μπαρσελόνα, είναι κάτι παραπάνω από ένα κλαμπ. Δεν ξέρω αν έχετε δει το σύνθημά τη. Έτσι κι εμεί είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα ή από ένα κίνημα. Θα έλεγε κανεί ότι σε πανευρωπαϊκό και διεθνέ επίπεδο είμαστε η ιδέα τη αντίσταση και τη ανατροπή, τη πολιτική ανατροπή. Έβλεπα προχθές και ήταν πράγματι συγκινητικό η εξεγερμένη στην πλατεία Ταξίμ, στην Κωνσταντινούπολη, έγραφα συνθήματα στους στίχους με τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, το ίδιο συνέβαινε και πριν από ένα, ενάμιση χρόνο στην Ισπανία. Πριν από ένα χρόνο μετά τις εκλογές της δικές μας εδώ στην Ισπανία. Στους αγανακτισμένους. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας είναι μια έννοια αντίστασης, ανατροπής, λαϊκής εισπύρωσης, την οποία πρέπει να την κρατήσουμε βαθιά ριζωμένη μέσα στη σκέψη μας. Και κυρίως να την κρατήσουμε για να μην απογοητεύσουμε, να μην ανατρέψουμε αυτή την εικόνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από μια συμμαχία αριστερών κομμάτων και οργανώσεων προχωράει με σταθερά βήματα στο μετασχηματισμό του σε ένα σύγχρονο ενιαίο μαζικό κόμμα της ζωσπαστικής αριστεράς. Ένα κόμμα με σαφέστατη, ολοκληρωμένη και πιστική αριστερή πρόταση εξουσίας. Ένα κόμμα με φιλοδοξία και σχέδιο να είναι ο πολιτικός φορέας μιας ιστορικής, πολιτικής και κοινωνικής τροφής στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα κόμμα δημοκρατικό, πολιτασικό και ταυτόχρονα όμως πολιτικά αποτελεσματικό είναι ακόμα με γερές βάσεις στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους, στους επισφαλώς εργαζόμενους, στα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Μόνο ένα τέτοιο κόμμα, φίλε και φίλοι, μπορεί να είναι φορέας μιας μεγάλης κοινωνικής αλλαγή. Και αυτό επιδιώκουμε να πράξουμε μέσα από το ιδρυτικό μας συνέδριο. Ένα ιδρυτικό συνέδριο, οι διαδικασίες του οποίου δεν θα μας αποκόψουν αλλά θα μας συνδέσουν ακόμα περισσότερο με την κοινωνική πραγματικότητα. Ένα συνέδριο στο επίκεντρο του οποίου θα είναι όχι εσωτερικές ισορροπίες, αλλά η στρατηγική ενός εναλλακτικού δρόμου για την Ελλάδα. Η απελευθέρωση του λαού μας από το μνημόνιο, η αντίσταση στη δικτατορία των αγορών και του νεοφλευθερισμού και βεβαίως το πώς εμείς οραματιζόμαστε το παραγωγικό πρότυπο ανάπτυξης της χώρας τη μάχη μας για τη δημοκρατική και κοινωνική αλλαγή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο μερικές προσωπικές σκέψεις που γέννησαν η πείρα αλλά και η συζήτηση για το κόμμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Τι είναι για μας το κόμμα, φίλε και φίλοι. Ένα μεγάλο εργαστήριο πολιτικής. Ένα επιτελείο για την επεξεργασία της στρατηγικής και της τακτικής μας. Ένα εργαλείο για την προώθηση αυτής της πολιτικής στην κοινωνία. Ένας δρόμος ή μάλλον πολλοί χιλιάδες δρόμοι που μας ενώνουν με την κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως ένα αριστερό κόμμα. Είναι, πρέπει να είναι και το σπίτι όλων μας. Κυρίως όμως το σπίτι όλων των ταπεινών και, κατα... και καταφρονεμένων για να θυμηθώ τον Ντοστογεύσκη. Ανοιχτό. Προυλαριστικό, ανεκτικό, λαϊκό, με την πιο λαϊκή έννοια του όρου. Ο Λένιν μιλώντας για τους Μπολσεβίκους έγραφε «Το κόμμα πρέπει όχι μόνο να βρίσκεται παντού, αλλά και να μην ορθώνει τύχη απέναντι σε εκείνους που θέλει να εκπροσωπεί. Να ταυτίζεται ως ένα βαθμό με αυτούς. Εμείς στις σημερινές δύσκολες συνθήκες θέλουμε αυτή την ταύτιση. Θέλουμε αυτή την ταύτιση με τα πιο ζωντανά, τα πιο μαχητικά, τα πιο πρωτοπόρα στρώματα της κοινωνίας. Όσο πιο πλατιά και όσο πιο βαθιά γίνεται. Γιατί πράγματι ακούω ορισμένου από εσά από κάτω να φωνάζουν Αργήσατε, εμεί είμαστε πιο μπροστά από εσά. Ε, λοιπόν, ελάτε να μα παρασύρετε. Ελάτε να οργανωθείτε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτό σε όλου, ιδιαίτερα σε αυτέ εδώ τι περιοχέ που έγραψε τεράστια εκλογικά ποσοστά. Μην αφήνετε την υπόθεση συλλογικό υποκείμενο κόμμα τη αριστερά σε κάποιου ειδικού. Αφορά όλου μα. Δεν θέλουμε εμεί να κάνουμε στο λαό το δάσκαλο, συνοφριωμένοι, αλλά και γεμάτη απαντήσεις για όλα. Εμείς θέλουμε να μαθητεύσουμε ταυτόχρονα στο μεγάλο σχολείο της κοινωνίας, στο μεγάλο σχολείο της εργατικής τάξης, της νεολαίας, των μανάδων, των γυναικών, όλων εκείνων που μοχθούν για το ψωμί της οικογένειας και τη μόρφωση των παιδιών τους, για να μάθουμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά, όπως έλεγε ο Ρίτσος. Δεν είμαστε φίλες και φίλοι και δεν θέλουμε να γίνουμε κόμμα στελεχών, σοφών καταπονομήν, κατόχων της απόλυτης αλήθειας. Δεν υπάρχει σε μας η απόλυτη αλήθεια. Σε μας δεν θα βρείτε καθοδηγητές. Σε μας θα βρείτε συντρόφους και συνοδοιπόρους. Εμάς θα μας καθοδηγήσει η σοφία της συλλογική δράσης και της συλλογική πάλης. Πρόσεξα, λέει ο κύριος Κόινερ του Μπρέκτ, Πρόσεξα ότι κάνουμε πολλούς να τρομάζουν από τη θεωρία μας, επειδή βρίσκουμε στο κάθε ερώτημα και μία απάντηση. Δεν θα μπορούσαμε για το καλό της προπαγάνδας να κάνουμε ένα κατάλογο των ερωτημάτων εκείνων που μας φαίνονται τελείως αναπάντητα. Ναι, εμείς θέλουμε ένα κόμμα που να προέρχεται να προσέρχεται ταπεινά στο λαό, να προέρχεται από το λαό και να προσέρχεται ταπεινά στο λαό, να απαντά στις του, αλλά και να αναζητά από τον λαό απαντήσεις. Γιατί οι απαντήσεις δεν γεννιούνται μόνο, ούτε κυρίως, στα κομματικά επιτελεία. Οι απαντήσεις γεννιούνται στα πεδία της κοινωνικής μάχης. Εκεί θα βρούμε μαζί τις απαντήσεις. Ένα τέτοιο κόμμα λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι δημοκρατικό στη λειτουργία του. Δεν μπορεί παρά να είναι ανοιχτό σε απόψεις και αντιπαραθέσεις. Δεν μπορεί παρά να είναι κόμμα των μελών του, κόμμα των κοινωνικών δυνάμεων που θέλει να υπηρετεί. Αριστερός για μας, μέλος ή φίλος του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω απ' όλα σημαίνει άνθρωπος που δεν διαπραγματεύεται την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης για οποιοδήποτε λόγο. Και είναι η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης η μόνη